από Κόρονας. Ένας τόπος κυρίως ορεινός, πλούσιου φυσικού κάλους, με σημαντικούς ιστορικούς και αρχαιολογικούς χώρους. Συνεχίζοντας από το Σαμονά, μέσω Χιλιομοδούς, φτάνουμε σε μία μικρή κοιλάδα που διασχίζεται από ένα όμορφο φαράγγι. Πάνω στο ύψωμα σώζονται τα ερείπια ενός σημαντικού βυζαντινού φρουρίου που διαδραμάτισε σοβαρό ρόλο κατά την επανάσταση εναντίον των Βενετών. Ο λόφος είναι εντυπωσιακός καθώς υψώνεται και ελέγχει οπτικά το δρόμο προς τον κόλπο της Σούδας και καλύπτεται από άγρια βλάστηση. Στα μέσα περίπου του λόφου, μέσα σε μια σπηλαιώδη κοιλότητα, είναι ο μικρός βυζαντινός ναός του Αγίου Μάμα που επικοινωνεί με προστατευμένη δίωδο με το φρούριο. Στους πρόποδες του λόφου είναι κτισμένος ο πολύ σημαντικός ναός του Αγίου Νικολάου, ιδιαίτερα σεβαστού στους ντόπιους, όπου συνηθιζόταν να ορκίζονται οι κτηνοτρόφοι για περιπτώσεις ζωοκλοπής. Ο ναός αρχικά ήταν μονόχωρος, καμαροσκέπαστος μετρούλο, ενώ κατά την Ενετοκρατία έγινε σταυροειδούς μορφής. Ο διάκοσμός του, που σώζεται σε μεγάλο βαθμό, είναι εντυπωσιακός και ξεχωρίζει η επεικόνηση της ένθρωνης Παναγίας στην κόγχη του ιερού, ο λειτουργικός κύκλος, σκηνές από το Χριστολογικό, το Θεομητορικό και το βίο του Αγίου Νικολάου. Γάργαρα νερά, άνθη και πανέμορφα τοπία θα συνοδεύσουν τη βόλτα σας στον Αποκόρονα.